Σας και η εισήγησή σας για να γίνονται τα rapid test στα Λατσιά, πήραν σάρκα και οστά. Μπράβο κύριε Πιτσαρά. Έγινε, ναι. Μπράβο, και μπράβο θέλω σας. Θέλω να ευχαριστήσω γιατί... για τον Υπουργό Υγείας για την άμεση ανταπόκριση και το Υπουργείο Υγείας. Ξεκινούμε από σήμερα, Κατερίνα, ναι. Από η ώρα 9 μέχρι η ώρα 5. Για τις επόμενες δύο μέρες και αν χρειαστεί, έχω τη διαβεβαίωση του Υπουργείου Υγείας ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες. Καλό τον κόσμο των Λατσών να λάβει μέρος σε αυτές τις δειγματοληψίες. Σε ποια σημεία θα γίνονται, κύριε Πιτσαρά μου, για να τα πούμε στον κόσμο, σε ποια σημεία θα γίνεται? Είναι στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο οικόπεδο και έχουμε βάλει εκεί και κάποιους από τους τροχονόμους του Δήμου για να ρυθμίζουν την κίνηση με τάξη και πειθαρχία, ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ο κόσμος να πάει εκεί και υπάρχουν τεστ για όλους. Έχουμε πει ότι από τις 9 μέχρι τις 12 έχουμε προτρέψει να πάνε μόνο οι συνταξιούχοι δημότες μας, όσοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, και από τις 12 μέχρι τις 5 να πάει ο υπόλοιπος κόσμος. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Ότι είναι μια καλή εξέλιξη και αυτό θα δείξει και το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος που υπάρχει στο Δήμο μας. Ναι, όντως, γιατί έτσι λίγο χθες τα Λατσιά βρίσκονταν στο επίκεντρο της ειδησιογραφίας και με τα κρούσματα στο σχολείο, Δημαρχέ, και με τα κρούσματα από τον Νίκο Ευγυρίας. Ακούστηκαν πάρα πολλά, πήγε να παιχτεί ένα παιχνίδι ευθυνών, αν μου επιτρέπετε, και αναφέρομαι στο σχολείο το ποιος κόλλησε ποιον, από πού προήλθε ο ιός και όλα αυτά. Δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι αυτή η κίνηση στο να γίνονται σήμερα, να ξεκινούν μάλλον από σήμερα τα rapid test εκεί στην αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου σε αυτό το μεγάλο οικόπεδο από τις 9 μέχρι τις 5, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Και μπράβο σας, γιατί ήταν μια δική σας έτσι ενέργεια. Χθες το αποφασίσατε, πήγατε στον Υπουργό και μπράβο και στο αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο δέχτηκε. Σημασία έχει να σταματήσουμε αυτή την πανδημία. Ναι. Όσο πιο γρήγορα επέρναμε δράσεις, θα ήταν το καλύτερο για τους δημότες μας και γενικά για το Δήμο μας. Και αυτό κάναμε. Ναι. Τώρα ποιος είπε τι και πόσες ευθύνες έχει ο καθένας, σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να σταματήσει την πανδημία στο Δήμο μας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Ναι, βεβαίως. Πήγαν τα παιδιά σήμερα σχολείο? Εξ όσο γνωρίζω, ναι. Ήταν η τρίτη ηλικίου μόνο που δεν είχε πάει να πάει χθες. Σήμερα θα γίνουν και εκεί τεστ από το Υπουργείο Παιδείας, άλλα τεστ αυτά, ειδικά για τα παιδιά του Λυκείου. Και ευελπιστώ ότι θα πάμε προς το καλύτερο. Μάλιστα, και εμείς θα περιμένουμε να δούμε. Θέλουμε να μην δούμε άλλα θετικά κρούσματα. Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Φαντάζομαι θα μεταβείτε και εσείς.